Καλημέρα σε όλους και όλες, εκτός από τους ασφαλείτες που μπορεί να είναι εδώ. Αν και νομίζω ότι δεν θα είναι, γιατί από τη στιγμή του δημοσιογράφου καλύπτεται αυτό το συμβάν, μάλλον βγάζουν φλίκτενες, δεν θα να πλησιάσουν εδώ πέρα. Γιατί μπορεί να του πάρει η κάμερα να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει. Βέβαια αυτό δεν είναι θέμα, γιατί θα βγει αύριο μεθαύριο ένας υπουργός να μας πει ότι είστε τρελοί, δεν χρειάζεται, δεν μπορείτε να πιστεύετε τα βίντεο, μην τα πιστεύετε. Η πραγματικότητα είναι η δική μας, είναι η δύναμή μας, είναι θέμα εξουσίας και δεν είναι θέμα αλήθειας και του τι πραγματικά αντικειμενικά συμβαίνει. Δηλαδή είναι. Εντάξει, έχουμε μια κυβέρνηση, δεν κάνει τα βασικά του διαφωτισμού. Την τέταρτη εξουσία δεν σέβεται. Αυτό που κάναμε το Θωμά ήταν ότι πήραμε την ακραία θέση εξ αρχής ότι πρόσφυγες είναι άνθρωποι. Αυτή η ακραία θέση, δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσο ακραία στοιχεία εδώ πέρα που το πιστεύουν αυτό. Ότι άμα σε διώχνουν, έχεις περάσει όλους τους πολέμους του κόσμου, έχεις περάσει τα πάντα και τελικά θα την πάθεις, ξέρω εγώ, από μια μικροκυβέρνηση καημένη, ξέρω εγώ, της Ελλάδος τελικά από αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, είμαι λίγο σε ένταση. Η επίθεση που έγινε προφανώς δεν ήταν απλά ότι στο προσωπικό οι αστυνόμοι θέλουν να ξεδώσουν κάτι τέτοιο. Είχε εντολή η Νέα Δημοκρατία, είχε εντολή κυβέρνηση ξεκάθαρα. Δηλαδή είδαμε τα ΜΑΤ να κλείνουν την Πατησίων για να ετοιμάσουν το πεδίο μάχης που θα ορμήξουν οι Δελτάδες. Και φάνηκε από την αρχή από τον τρόπο που μου ορμήξαν εμένα, δεν είπαν καν παραδώσει τα ΜΑΤ κλπ. Ήταν βρυσίδι και ξύλο με τη μία. Ανελέητα, εντάξει, ευτυχώς από την πολλή αδρεναλίνη και τη στιγμή δεν καταλάβαινα τον πόνο. Αλλά τον κατάλαβα το άλλο πρωί, εντάξει. Οπότε έχουμε μια σύμπλευση εδώ πέρα κυβερνητικής εντολής του Δημάρχου που θέλει να ξυλώσει τα παγκάκια από την πλατεία Βικτωρίας για να μην κοιμούνται οι πρόσφυγες εκεί. Η ίδια κυβέρνηση τους διώχνει από τις δομές φιλοξενίας που έχουν. Και φυσικά μαζί με τους φασίστες. Οπότε έχουμε όλο το. Δεν λέγεται δημοκρατικό τόσο, εντάξει. Σε μια πλήρη σύμπλευση όλοι αυτοί μαζί. Και απέναντι είναι. Η σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι καλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ πώς να το πω. Νιώθω ότι εκεί πέρα είναι γυναικόπαιδα που έχουν ξεφύγει από πολέμους, από δικτάτορες, από ακραίο φασισμό και έρχονται εδώ πέρα για να το βιώσουν ξανά. Είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης, οι αντιφασίστες και αντιφασίστριες, άνθρωποι του LGBT κινήματος ακόμα ήταν εκεί μέσα, σε εμάς, τα πάντα. Είναι όλα τα ταραχοποιά στοιχεία γενικά. Όλα τα κολόπεδα είμαστε μαζεμένα εκεί. Ενάντια στον οργανωμένο φασισμό και την νομιμοποιημένη βία και καλά. Εντάξει, υποτίθεται είμαστε και Ευρώπη και μπορούμε να διαδηλώνουμε. Ένα δικαίωμα που έχουν κερδίσει αιώνες οι άνθρωποι, μάλλον. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ξέρω εγώ, είμαστε Τουρκία, μάλλον. Δεν θέλω να κάνω κάποια από κάτι γι' αυτό, αλλά δεν απέχουμε πάρα πολύ. Δεν λέω ότι η Τουρκία είναι χάλια και είμαστε κι εμείς, ενώ ότι από ό,τι φαίνεται είναι μια γενικότερη κατάσταση. Και θέλουν να ποινικοποιήσουν γενικά το δικαίωμα στη διαδήλωση. Το κάνανε στην πράξη. Και δεν ξέρω τι μας φυλάσσει το μέλλον. Δηλαδή, θα έρθει μια δεύτερη οικονομική κρίση τώρα και μάλλον θέλουν να αποφύγουν το να γίνει κάτι αντίστοιχο του 11 μαζικές κινητοποιήσεις. Τώρα θα μπορούν να βγουν όλες παράνομες. Θα μπορούν να πέσουν οι μισθοί, να ανεβούν τα ενίκια, να γίνουν απολύσεις και να σου λένε μην παραπονιέσαι. Κάτσε σπίτι σου και άμα τολμήσει και βγει και παραπονεθεί, θα βρούμε τρόπο με περιοριστικά μέτρα να σε κάνουμε κάτι σπίτι σου με το ζόρι. Να φοβηθεί εσύ, να φοβηθούν οι συγγενείς, να φοβηθούν οι γύρω, να φοβηθούν το ξύλο και να κάτσει στο σπιτάκι σου μέσα, μην παραπονιέσαι. Κάτσε εκεί, δες την τηλεόρασή σου, δες τον κόσμο να καταστρέφεται με τις πιτζάμες που λέει για ένα τραγούδι. Και άσε τον κόσμο έξω, ξέρω εγώ, να δέρνει πρόσφυγες, να του βγάζει έξω, να καταστρέφει την εργατική τάξη. Τα πάντα. Λοιπόν, από τα εξάρχεια τα οποία νόμιζα ότι καθαρίσανε το μεταξύ, δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Δεν είναι καθαρή περιοχή. Τι έγινε. Μάλλον δεν κάνει σωστά η κυβέρνηση τη δουλειά τη. Να τα καθαρίσανε, μπορούμε να πάμε. Όπου δεν μπορούμε να πάμε σε πολύ βασικά πράγματα. Και όπως βιβλιοπολία, ξέρω εγώ. Πάλι καλά τελειώνω τη σχολή, δεν χρειάζεται να πάω παράνομα να πάρω τα βιβλία της σχολής μου, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να. Πάλι καλά δεν έχουμε μόνιμη κατοικία εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα γινόταν τότε. Εννοείται μας χτυπάει πάρα πολύ και οικονομικά αυτό, γιατί είναι νούμερο ένα μέρος για την νεολαία τα εξάρχεια. Δεν είναι αυτό το γκέτο που παρουσιάζουν. Μια χαρά κεντρικοποιημένο είναι και τα μαγαζιά τα ιδιωτικά έχει με πολλούς εργαζόμενους και πολλά λεφτά βγάζουν εκεί πέρα άνθρωποι, όπως σε κάθε περιοχή της Αθήνας που είμαστε μια πολιτισμική μητρόπολη. Θα ήθελα, εντάξει. Και κάνω stand-up comedy πάρα πολύ συχνά εκεί. Είναι τα πιο μαζικά και ωραία κοινά. Ο Θωμάς παίζει μουσική και συνεργάζεται με μουσικούς στα εξάρχεια. Είναι το μέρος για να πας πραγματικά για τέχνη. Και τώρα απαγορεύονται όλα αυτά, δεν ξέρω. Παράλληλα, απαγορεύεται και η έξοδος από τη χώρα. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε και στο Πακιστάν που μας λένε αφού μας αρέσει τόσο οι πρόσφυγες. Οπότε αναγκαστικά. Συγγνώμη προς τους φασίστες, θα μείνουμε εδώ πέρα και θα κάνουμε τη χώρα μας πιο προσφυλή για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε με όποιο μέσο μπορούμε. Δεν είναι μόνο οι δημόσιες διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις, θα κάνουμε τα πάντα. Δεν θα ησυχάσουμε με τίποτα, έχουμε προσωπικά τώρα με το κράτος.
και με τους φασίστες και με όλα. Και νομίζω αυτά είχα να πω, με κάλυψε πολύ ο Θωμάς. Ευχαριστώ.